Ακούσαμε το πρωί τον κύριο Μαπουρίδη από τους Κυλικιάρχες για τις τιμές που θα είναι πιο ακριβές φέτος τα προϊόντα, γιατί γενικότερα ακρίβωσε το όλο θέμα. Λίγες μέρες πριν να ξεκινήσουν τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί πήγαν, αν δεν κάνω λάθος, πήγαν. Κυρία Βασιλείου, εσείς πήγατε, καλημέρα. Καλή σας μέρα και καλή αρχή, έρχομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήγατε τον Δημοτικό. Στην Δημοτική επιστρέφουμε στις 5 του Σεπτέμβρη, δηλαδή τη Δευτέρα μας έρχεται. Μάλιστα, τη Δευτέρα επιστρέφετε. Να καλημερίσω εδώ στο στούντιο που έχω και τον κύριο Χατζησάβα μου, να του πω για αυτού. Γεια σας, καλημέρα σας. Καλημέρα, αγαπητή Κατερίνα. Εσείς επιστρέψατε. Καλημέρα και στη Μοίρα, βέβαια, έχουμε επιστρέψει χθες. Μάλιστα. Πήρατε καφέ, ήταν ακριβότερος από το Κυλικείο, έτσι μας είπαν το πρωί. Νομίζω ότι την πρώτη μέρα την κέρασε ο Κυλικιάρχης τον καφέ. Ήταν καλά τη πρώτη μέρα. Όμως θα υπάρχουν, φαίνεται πραγματικά θα υπάρχουν κάποιες αυξήσεις. Δεν μπορούν διαφορετικά να βγάλουν πέρα. Βεβαίως, ξεκινάμε μια νέα χρονική, σχολική χρονιά, κυρία Βασιλείου, με κάποια προβλήματα τα οποία πλέον χρονίζουν, έτσι δεν είναι? Όπως για παράδειγμα αυτά των κλιματιστικών. Δυστυχώς, ναι. Για ακόμα μια χρονιά ξεκινούμε και νιώθουμε κι εμείς ότι παραλαμβάνουμε τους εαυτούς μας εδώ και αρκετά χρόνια. Θα πρέπει οι όποιες εξαγγελίες έχουν γίνει, το όποιο πλάνο έχει γίνει από το Υπουργείο Παιδείας, να αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά. Υπάρχει έτσι ένας σχεδιασμός ο οποίος κοινοποιήθηκε από πλευράς Υπουργείου Παιδείας στις 15 Ιουνίου 2022, ο οποίος αναφέρεται σε έναν πενταετές πλάνο. Ναι, ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν έχουμε δει οτιδήποτε άλλο, επομένως το ζητούμενο είναι σιγά σιγά να γίνει μια αρχή, να ξεκινήσουμε από κάπου. Και δηλαδή πραγματικά δεν νομίζω πλέον να χρειάζεται οποιοδήποτε επιχείρημα για να πιστεί οποιοδήποτε ότι οι παιδιά και εκπαιδευτικοί χρειάζονται θερμοκρασίες κατάλληλες για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν, για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το μάθημα. Για όνομα του Θεού πλέον, το συζητάμε κάθε χρόνο, κύριε Χατζησάβα μου. Εσείς που πήγατε ήδη στο σχολείο, να μας πείτε ποια ήταν έτσι. Έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες. Είχαμε και υγρασία το πρωί, δηλαδή όλα σας ήρθαν. Εμείς, αγαπητή Κατερίνα, είναι χρόνια που προειδοποιούμε για αυτήν την κατάσταση. Πρέπει να πω καταρχάς ότι υπάρχει μια πολιτική απόφαση από το 2020, την έχει εξαγγείλει ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας και έκτοτε, πέραν των ανακοινώσεων, όπως έχει πει προηγουμένως η αγαπητή Μύρια, δεν είδαμε τίποτα στην πράξη. Mm-hmm. Ναι, χθες πράγματι ήταν καμίνοι οι σχολικές μονάδες. Και διαρωτόμαστε την ερχόμενη Τετάρτη που θα έρθουν και οι μαθητές, που είναι χιλιάδες, πώς μπορεί κάποιος, είτε αυτός είναι εκπαιδευτικός, είτε μαθητές, είτε να διδάσκουν, είτε να παρακολουθούν το μάθημα μέσα σε πραγματικά αίθουσες καμίνια. Και ναι, λέω ότι σίγουρα δεν υπάρχουν εκείνες οι υποδομές στις σχολικές μονάδες, σε όλες mm-hmm. τουλάχιστον τις σχολικές μονάδες, αλλά σε εκείνες που υπάρχουν, ναι, θα έπρεπε το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας να καθόριζε κάποια συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, έτσι ώστε σταδιακά να άρχισε αυτή η διαδικασία τοποθέτησης κλιματιστικών εντός των σχολικών μονάδων ή άλλων συσκευών, όπως λένε και κάποιοι άλλοι ειδικοί, θερμικής άνεσης μέσα στις τάξεις. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο και βλέπετε και εδώ, φανταστείτε να μην υπήρχαν εδώ κλιματιστικά στο στούντιο. Όχι, εμείς δεν γίνεται. Φανταστείτε να σε μια τάξη με 25 παιδιά. Είναι τραγικό. Και οι ίδιοι δυστυχώς δεν το αντιλαμβάνονται. Και τους προκαλούμε και τους προσκαλούμε να έρθουν αύριο την Τετάρτη μέσα στις τάξεις, να δουν τι γίνεται. Και η εκπαιδευτική, κυρία Βασιλείου, τις πρώτες μέρες πάτε και μόνοι σας. Δηλαδή είσαστε μόνοι σας, λίγα άτομα. Για φανταστείτε όταν θα μπουν όλα τα παιδάκια στην τάξη ή τα παιδιά τα μεγαλύτερα. 25 μέχρι 25 είναι ο αριθμός. 25 λέει, νομίζω. Για όνομα του Θεού, με τον εκπαιδευτικό είναι 26. Δηλαδή, πού να πάμε? Και ξέρουμε όλοι τις σχολικές αίθουσες που έχουμε στην Κύπρο. Δεν είναι ότι έχουν αλλάξει από τότε που τελειώσαμε εμείς το σχολείο, κυρία Βασιλείου. Επιτρέψτε μου κιόλας να πω ότι τουλάχιστον στη δημοτική εκπαίδευση, δεν ξέρω αγαπητέ Κώστα αν χρησιμοποιούνται τα κτίρια και τις μέσες εκπαίδευσης τον Ιούλιο, αλλά έχουμε και τα θερινά σχολεία. Γιατί το λέω αυτό, γνωρίζουμε όλοι μας ότι δεν μπορούμε να πάμε από το 0 στο 1000. Θα μπορούσε να γίνει μια αρχή περιπή mm-hmm. από τα σχολεία που χρησιμοποιούνται και ως θερινά σχολεία τον Ιούλιο. Που εκεί, τι να πω, φανταστείτε, μήναν Ιούλιο, τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί να είναι σε αυτές τις σχολικές αίθουσες χωρίς κλιματιστικά. Άρα λοιπόν, ξεκινά, γίνεται, μπαίνει το νερό στο αυλάκι, γίνεται μια αρχή και ευελπιστούμε σιγά σιγά σταδιακά να ολοκληρωθεί. Κυρία Βασιλείου μου, έτσι επιγραμματικά θα ήθελα, πριν να έρθω στον κύριο Χρυσταβά, έτσι επιγραμματικά, πώς ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά? Έχουμε πολλά θέματα που παραμένουν άλυτα, ξεκινάμε θετικά, πώς ξεκινάμε? Πάντα ξεκινάμε θετικά, γιατί είμαστε θετικοί άνθρωποι. Σωστό και αυτό. Αν και η λέξη
Η έννοια του θετικού είναι λίγο με τον κορονοϊό, είναι λίγο επικίνδυνη. Ναι. Και εγώ έλεγα ότι είμαι πάντα θετική, εκτός από τον κορονοϊό, μέχρι που νόσεις, αφήστε. Για πείτε μου. Σωστό και αυτό. Εκείνο που λέμε λοιπόν είναι ότι υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες όσον αφορά εκπαιδευτικούς που ακόμη περιμένουμε, ελπίζουμε σήμερα να βγουν και οι διορισμοί που αφορούν και για τα δημοτικά σχολεία. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες λοιπόν και σε τοποθετήσεις μετακινήσεις. Ελπίζουμε τις επόμενες ώρες, έστω μια-δυο μέρες, να ολοκληρωθεί και αυτό και τη Δευτέρα να ξεκινήσουμε έτσι με τους εκπαιδευτικούς μας να είναι στα σχολεία και να μην υπάρχουν τα όποια κενά. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο. Ναι. Κτηριακά υπάρχει ένας αριθμός σχολείων που έχουν έτσι κάποια εργοτάξια κλπ. Βεβαίως, αφενός αυτό είναι ένα αναγκαίο κακό, μιας και όλοι ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η κτηριακή αναβάθμιση των σχολείων μας. Από την άλλη, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, έτσι ώστε να μην υπάρχει οποιοδήποτε θέμα ασφάλειας των παιδιών και των εκπαιδευτικών. Mm-hmm. Τώρα, για τα κλιματιστικά το έχετε αναφέρει. Μια άλλη εκκρεμότητα για τη δημοτική εκπαίδευση είναι το θέμα που έχει να κάνει με τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη γλώσσα, που αφορά τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία. Είμαστε σε διάλογο με το Υπουργείο Παιδείας. Φαίνεται να υπάρχει μια πρόθεση τον μήνα Σεπτέμβριο να γίνει μια χαρτογράφηση των αναγκών, να καταγραφούν οι ανάγκες όσον αφορά τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη γλώσσα και άμεσα, χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση, να γίνει αντίστοιχη στελέχωση. Επειδή όταν πρώτα γίνεται η καταγραφή των δεδομένων, θα μπορούσε να γίνει και από την εγγραφή των παιδιών. Άρα να είχαμε τον αριθμό, να γνωρίζαμε τις ανάγκες και να ξεκινήσουμε με αυτό. Μην φάμε άλλες 2-3 εβδομάδες στελεχώνοντας, προσπαθώντας να στελεχώσουμε μάλλον, να βρούμε ώρες, μέρες, τοποθεσίες για να γίνεται αυτό, γιατί στο τέλος χάνουμε χρόνο. Δεν ξέρω, δεν έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Πολύ σωστά το έχετε πει. Εντάξει, όσον αφορά τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία, επειδή είναι μια ιδιαίτερη ομάδα παιδιών, υπάρχουν τα σύνταπλοι. Υπάρχει και δυστυχώς το θέμα με την Ουκρανία, άρα και εκεί αναμένεται να υπάρξει κάποια διαφοροποίηση. Άρα, ναι, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ίσως ναι, να χρειαστεί ξανά να γίνει έτσι μια χαρτογράφηση. Από εκεί και πέρα, χρειάζεται έγκαιρη και άμεση στελέχωση όσον αφορά αυτό το κομμάτι και βεβαίως η θέση της οργάνωσης είναι εδώ έτσι που υπάρχει έτσι η διαφωνία και ελπίζουμε να βρεθεί η λύση. Είναι η στελέχωση να γίνει με μόνιμο προσωπικό, με προσωπικό που ανήκει στο μόνιμο προσωπικό των σχολικών μονάδων και όχι με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών. Άρα λοιπόν είμαστε εδώ σε εγρήγορση, αναμένουμε. Πρέπει άμεσα να γίνει χαρτογράφηση, όπως πολύ σωστά έχετε αναφέρει και εσείς, κυρία Αγαπητού, και έγκαιρα να ξεκινήσει το πρόγραμμα και η στήριξη, υποστήριξη των παιδιών αυτών. Ευχαριστώ. Και βεβαίως όλων των παιδιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και την ερχόμενη εβδομάδα, το ξέρετε. Άλλωστε, να είστε καλά, κυρία Βασιλείου μου. Καλημέρα, καλημέρα. Δύο θέματα ακριβώς ήθελα να αναφέρω, αγαπητή Κατερίνα. Το πρώτο αφορά τη στελέχωση. Πρέπει να πω ότι είναι σε πολύ καλά επίπεδα η στελέχωση που έγινε φέτος, παρά των μεγάλων αριθμών των συμβασιόχων που έχουν διοριστεί. Υπάρχουν όμως κάποιες εκκρεμότητες, όπως παραδείγματος χάρη οι τοποθετήσεις συγκεκριμένων εκπαιδευτικών που έχουν επικοινωνήσει μαζί μας. Χάρη να τοποθετούνται σε μία έδρα, λέω ένα παράδειγμα τώρα, στο Παλιομέτωχο, στο Λύκειο, και την ίδια ημέρα να βρίσκεται και στο γυμνάσιο, λέω, Ξυλωτήμ, που είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Πώς γίνεται? Ακριβώς είναι. Γίνεται. Είναι πολύ δύσκολο, δεν προλαβαίνει. Εδώ τίθεται θέμα πλέον κινδύνου της ζωής του κάθε εκπαιδευτικού. Η παράκληση μας είναι προς την εκπαιδευτική υπηρεσία και προς το Υπουργείο Παιδείας, όπου υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, πραγματικά είναι πολύ δύσκολες, να γίνονται κάποιες διορθωτικές κινήσεις, έτσι ώστε να μην κινδυνεύουν οι ζωές και να τρέχουν να κάνουν δηλαδή τις πρωινές ώρες σε ένα λύκειο και ακολούθως να τρέχουν από τη μία άκρη στην άλλη. Κρατήστε το αυτό που λέτε, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε και μία μητέρα ενός παιδιού που να χρήζει συνοδού. Μαζί με αυτό το συγκεκριμένο παιδί όμως, άλλα 6 παιδιά, θα πρέπει να μοιράζονται 7 παιδιά στο σύνολο, 2 συνοδούς. Και είναι αυτό που κάποιοι συνοδοί πρέπει να τρέχουν όχι από τάξη σε τάξη, αλλά πρέπει να τρέχουν από σχολείο σε σχολείο, μέσα στο χρονικό διάστημα που είναι κάθε μέρα στο σχολείο, για να είναι σωστή στη δουλειά τους. Θα έρθουμε σε πάρα πολύ λίγο σε αυτό. Και το δεύτερο σημείο που ήθελα να θίξω είναι ακριβώς τα νέα υγειονομικά μέτρα. Πρέπει να πω ότι υπάρχει μία χαλάρωση.
ναι. Να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας από τις αποφάσεις και του Υπουργού Υγείας και του Υπουργικού Συμβουλίου. Είχαμε μία συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας την περασμένη Δευτέρα. Θέσαμε εκεί τους προβληματισμούς μας. Νομίζω ότι εισακούστηκαν σε μεγάλο βαθμό. Δεν θα υπάρχει φέτος ούτε το test to stay, ούτε το rapid test κάθε 72 ώρες. Κατά συνέπεια, δεν θα υπάρχει αυτές οι δυσκολίες εντός των σχολικών μονάδων να μετακινούνται συνεχώς τα τμήματα για να γίνεται αυτός ο έλεγχος. Άρα, κερδίζουμε και διδακτικό χρόνο και νομίζω ότι οι μαθητές επικεντρώνονται και οι εκπαιδευτικοί στο αυτό καθεαυτό διδακτικών τους έργων και παιδαγωγικών. Και ελπίζουμε, και η παράκληση μας είναι προς όλους πλέον από εδώ και πέρα, να τηρούμε έστω και αυτούς τους ελάχιστους κανόνες υγιεινής. Μπράβο, ο καθένας ξεχωριστά. Ακριβώς, ο καθένας να λάβει την ατομική του ευθύνη για να μην φτάσουμε στα προηγούμενα επίπεδα. Λοιπόν, στις προηγούμενες σχολικές χρονιές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 7 ανοίγει η μέση. 7 την ερχόμενη Τετάρτη έρχονται όλοι οι μαθητές. Τους περιμένετε. Και τους περιμένουμε, γίνονται οι προετοιμασίες αυτές τις μέρες. Τους πεθυμίσατε τους μαθητές σας. Νομίζω οι εκπαιδευτικοί τους έχουν πεθυμίσει, όπως και τα παιδιά έχουν πεθυμίσει τα σχολεία τους. Ναι, μα συγγνώμη κιόλας. Και να σας πω κάτι πιο περισσότερο. Αυτοί που έχουν πεθυμίσει περισσότερο να ανοίξουν τα σχολεία είναι οι γονείς. Ακριβώς. Και επίσης ελπίζουμε η σχολική χρονιά, η νέα σχολική χρονιά να κυλήσει μέσα σε ομαλές συνθήκες, να γίνουν και οι εκδρομές των παιδιών που έχουν στερηθεί, όπως και επίσης και όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες που πραγματικά τα προηγούμενα 2,5 χρόνια έχουν στερηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά να σας ευχηθώ. Έτσι, επίσης, δυναμικά, με θετικότητα και επίκεντρο τα παιδιά μας. Να είστε καλά. Ακριβώς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Χαριζάβα. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, μία μητέρα. Και δεν είναι η μοναδική περίπτωση, είναι πάρα πολλές.